Και μετά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ηλιόπουλο, πάμε να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα από την Ήπειρο, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Χριστίδη. Τι λέτε εσείς, να ξεκινήσουμε με αυτό, για τον ανασχηματισμό που προέκυψε χθες, για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σας ακούω. Κοιτάξτε κύριε Ντόκα, ο ανασχηματισμός αυτός ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Μιλάμε για έναν δεξιό ανασχηματισμό. Το πέπλο το οποίο είχε καλλιεργήσει ο κ. Μητσοτάκης στην πρώτη του κυβέρνηση, στον πρώτο σχηματισμό της κυβέρνησης, έπεσε και δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο είναι αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε εξελίξεις ενδεχομένως μέσα στο 2021. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι σαφές πια ότι δεν υπάρχει επιλογή μεταρρυθμιστών, επιλογή τεχνοκρατών, αλλά μια σκληρή επιλογή βουλευτών με στόχο να ηρεμήσει τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και προφανώς επίσης, το τρίτο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι ότι τα πραγματικά προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και λύσεις και απαντήσεις δεν παίρνουμε. Επομένως, είναι ομολογία αποτυχίας το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανασχηματίζεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε προβλέψει έγκαιρα στο Κίνημα Αλλαγής. Το βλέπουμε να εξελίσσεται τώρα. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή της κριτικής απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει ανεπάρκεια στον τρόπο επίλυσης πολύ μεγάλων ζητημάτων. Ειδικά στα ζητήματα που προκύπτουν τις τελευταίες μέρες και με την Εκκλησία και στα ζητήματα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σήμερα μετά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Μάλιστα. Για πάμε. Πάμε στο ζήτημα της Εκκλησίας, στη στάση της Εκκλησίας και εν όψη της αυριανής γιορτής των Φώτων. Εσείς πώς τοποθετήσετε, πώς τοποθετείτε το κίνημα αλλαγής? Κοιτάξτε, κύριε Ντόκαμπρο, να είμαστε ξεκάθαροι. Και νομίζω ότι όλοι όσοι μας παρακολουθούν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Εκκλησία και ο λαός έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα και οι κανόνες ισχύουν για όλους. Επομένως, κανένας αύριο δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες οι οποίοι είναι αυστηροί και για τους οποίους φυσικά θα έπρεπε να έχει ενημερώσει η κυβέρνηση έγκαιρα τους πάντες. Προφανώς στην Εκκλησία, προφανώς στους επιχειρηματίες οι οποίοι ενώ είχαν υπολογίσει ότι θα λειτουργήσουν με βάση το κλικ αγώ, ξαφνικά βλέπουν ότι αλλάζει αυτό, προφανώς τους γονείς οι οποίοι κάνουν ένα σχεδιασμό και ακούν τη μια μέρα κάποιον να λέει ότι θα ανοίξουν όλα τα σχολεία, τη δεύτερη μέρα να λέει ότι θα ανοίξουν μόνο τα δημοτικά, την τρίτη μέρα κάτι άλλο. Και αναρωτιόμαστε πού είναι όλη αυτή η επιτελική σκέψη της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία τόσο έχουμε ακούσει, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε διαρκώς να πηγαίνουν από το ένα λάθος στο άλλο, από το ένα φιάσκο στο άλλο, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τις διαρροές. Είδα τον έκριτο συνάδελφό σας σήμερα, τον κύριο Τέλογλου, να βγάζει προς τα έξω την έντονη δυσαρέσκεια την οποία έχει ο κύριος Τσιόδρας για τον τρόπο με τον οποίο έμαθε η Επιτροπή Λοιμοξυλλόγων για το άνοιγμα των σχολείων. Και είδα φυσικά, το είπα και προηγουμένως στον κύριο Γεωργιάδη. Πείτε μου κάτι παραπάνω για τις σημερινές δηλώσεις, Γεωργιάδη, ναι. Κοιτάξτε, κύριε, το αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αδιανόητο. Επί της ουσίας ο κύριος Γεωργιάδης ήρθε και παραδέχτηκε ότι είχαν εισηγήσεις για συγκεκριμένα μέτρα στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα το τετραήμερο του Αγίου Δημητρίου και επέλεξαν για τους δικούς τους λόγους να μην ακολουθήσουν τις εισηγήσεις αυτές. Αυτή η πολιτική επιλογή έχει ονοματεπώνυμο, το οποίο πρέπει να μάθουμε, έχει συνέπειες για τις οποίες πρέπει να έχουν υπογραφεί και είναι φυσικό ότι αν διαψευστεί ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να παραμένει στη θέση του. Και είναι απορίας άξιων πως αυτό προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να το κρύψει τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ δεν κρύβεται. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και είναι προφανές. Εμείς ξέρετε στο Κίνημα Αλλαγής το έχουμε επισημάνει και σε δικές μας συζητήσεις έχουμε πει ότι καθυστέρησαν να πάρουν μέτρα, ενώ φαίνεται ότι υπήρχαν προτάσεις για να ληφθούν μέτρα εκείνη τη χρονική περίοδο. Για το άνοιγμα των σχολείων που αρχίσατε να λέτε, ποια είναι η θέση του Κινήματος Αλλαγής, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, άλλα έλεγε βέβαια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, για άνοιγμα όλων των βαθμίδων. Τώρα είναι γνωστό, ανοίγουν τα δημοτικά στις 11, με τηλεκπαίδευση συνεχίζει η δευτεροβάθμια. Τι λέει το Κίνημα Αλλαγής?
Κοιτάξτε, όπως και να έχει, δεν μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο τα οποία τα άνοιξε η κυρία Κεραμέως τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Θα θυμάστε ότι η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας τότε ήταν ότι στα σχολεία δεν κολλάει. Και επομένως άνοιξαν τα σχολεία με 25 μαθητές ανατάξει. Προφανώς με τις μάσκες γίγας, προφανώς με προβλήματα στα μέτρα προστασίας. Φαίνεται από όλες τις έρευνες τις επιστημονικές που έχουν γίνει ότι και στα σχολεία είναι μια μεγάλη πηγή διασποράς και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στο άνοιγμα των σχολείων. Άρα, άνοιγμα των τάξεων με 15 το πολύ μαθητές ανατάξη και με διαρκή τεστ στους δασκάλους έτσι ώστε να ξέρουμε πού βρίσκεται η διασπορά του ιού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μας κύριε Ντόκα πρέπει να ισχύσει και πανελλαδικά σε κάθε νομό ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στα κόκκινα. Δεν είναι μία υγειονομική περιφέρεια όλη η Ελλάδα. Υπάρχουν νομοί οι οποίοι μπορούν να ανοίξουν, μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά, μπορούν να ανοίξουν σχολεία και να επιστρέψει η φυσιολογική ζωή των πολιτών. Μάλιστα. Να κλείσουμε με το θέμα της εκκλησίας. Εκτιμάτε ότι αύριο θα υπάρξουν προβλήματα γύρω από τις εκκλησίες στη χώρα? Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν μια κυβέρνηση που πήρε σκληρές αποφάσεις. Ναι. Όταν οι αποφάσεις αυτές ήταν που έπρεπε να επιβάλλουν συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο έρχεται μετά από εκτενή διάλογο αλλά και με σεβασμό στα δικαιώματα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έκανε αυτόν τον διάλογο. Με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ σε αυτή την εικόνα την οποία είδα σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, επί της ουσίας ο κύριος Πρωθυπουργός να μην συνομιλεί με τον Αρχιεπίσκοπο. Εύχομαι και ελπίζω αύριο να μην δοθεί καμία μα καμία ευκαιρία στον ιό να βρει το περιθώριο να έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι αφορά πρώτα απ' όλα την Εκκλησία, τους πιστούς. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει τα φώτα για τη χριστιανοσύνη. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνουν αυτές οι μέρες. Πρέπει όμως να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλον με κάθε δυνατό τρόπο. Τι λέτε, για να πάμε σε κάτι άλλο, για τους εμβολιασμούς και για τους ρυθμούς που εξελίσσονται και στη χώρα μας? Εντάξει, μιλάμε για ολοκληρωτική αποτυχία. Έχει εμβολιαστεί κάτω από το 0,1% του πληθυσμού. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα με αναβολές εμβολιασμών σε όλη τη χώρα. Είδαμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο και στα μεγάλα νοσοκομεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Είναι προφανές ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα που καταγγέλουν μια σειρά ενώσεων γιατρών και νοσηλευτών για τις σύριγγες, για μια σειρά θεμάτων τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί. Βλέπουμε ότι δυστυχώς δημιουργείται ένα κενό στον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση Ελευθερία προχωρά. Δυστυχώς το κενό αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά στους πολίτες, οι οποίοι έχουν την αγωνία τους, αλλά δεν πρέπει να δώσει περισσότερες δυνατότητες στο αντιεμβολιαστικό κίνημα να βρει πάτημα. Επομένως χρειάζεται σοβαρότητα, καλή πληροφόρηση, πρόσβαση στην πληροφορία, ανοιχτά δεδομένα, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο να εμβολιαστούμε για να αντιμετωπίσουμε έναν ιό ο οποίος τον τελευταίο χρόνο μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ και στη χώρα μας και ευρωπαϊκά και παγκοσμίως. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά, κύριε εκπρόσωπε, η δικογραφία για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο Φωλή-Φωλή έρχεται στη Βουλή. Ποια θα είναι η στάση του Κινήματος Αλλαγής σε αυτή την υπόθεση? Κοιτάξτε, θα ψηφίσει άρση ασυλίας για τους δύο σημερινούς βουλευτές, Χαρίτση και Φλαμπουράρη? Εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο το 2018 είχε αναδείξει το ζήτημα και μάλιστα τότε είχαμε πει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως και οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν καθυστερήσει πάρα πολύ να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες και τους μετόχους. Από εκεί και πέρα θα δούμε με λεπτομέρειες την δικογραφία η οποία έρχεται. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι επιβαρυντικά προφανώς για μια σειρά πολιτικών προσώπων. Όμως θέλω να είμαι ακριβής και προσεκτικός. Θα δούμε, θα μελετήσουμε και αναλόγως θα πράξουμε και φυσικά θα το δημοσιοποιήσουμε και όλο αυτό το οποίο πρόκειται να πράξουμε.
Μάλιστα. Ο ανασχηματισμός που έγινε χθες έχει ενδείξεις εκλογικότητας, είναι ένα προεκλογικό κυβερνητικό σχήμα. Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς. Τι λέτε, κύριε Χριστίδη, εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξουν εκλογές μέσα στο 2021? Ναι, θεωρώ ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εκλογών το 2021. Ανά πάσα ώρα και στιγμή πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης ψάχνει τη δυνατότητα να πάει σε εκλογές. Αυτό θα κριθεί από τους πολίτες, διότι φυσικά μιλάμε για μια περίοδο η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα μας και θα κριθεί προφανώς αρνητικά. Όσον αφορά εμάς, το κίνημα αλλαγής, εμείς είμαστε έτοιμοι όποτε επιλέξει η Νέα Δημοκρατία να πάει τη χώρα σε εκλογές, να δώσουμε στους πολίτες την εναλλακτική προοδευτική πρόταση την οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Σε αυτές τις συνθήκες, στις πολύ δύσκολες υγειονομικές και οικονομικές συνθήκες, η χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και ευθύνη, την οποία οι υπουργοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις πολύ περισσότερο από τις ώρες που εργάζονται δεν μπορούν να προσφέρουν. Και κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε εκπρόσωπε του κινήματος αλλαγής. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για το πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, και καθώς στο Λευκό Οίκο τον Τραμπ θα διαδεχτεί ο Μπάιντεν. Μπορεί να αλλάξει και πόσο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Κοιτάξτε, θα το δούμε. Εμείς πάντοτε είμαστε υπέρ της συζήτησης με τους γειτονές μας, πάντοτε είμαστε υπέρ της λογικής της ειρηνικής γειτνίασης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε και οποιαδήποτε απειλή αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Τουρκία διαρκώς τα τελευταία χρόνια παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε σειρά επιλογών της. Έχουμε δει να παραβιάζει την αντίληψη η οποία έχει να κάνει με μνημεία παγκόσμιου πολιτισμού όπως είναι η Αγία Σοφιά. Δεν ξεχνάμε ότι πήγε εκεί ο κ. Ερντογάν την πρώτη μέρα του νέου χρόνου και αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει για το πώς θα πορευτούμε από εδώ και μπρος. Σε κάθε περίπτωση, για εμάς στο τραπέζι διαλόγου, το μόνο πράγμα το οποίο υφίσταται είναι η υφαλοκρηπίδα. Διερευνητικές πάντοτε υπήρχαν. Θα δούμε σε ποια κατεύθυνση σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση. Γιατί στην παρούσα φάση πρέπει να σας πω, κύριε Ντόκα, ότι δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστίδη, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Μητροπολίτης Ιωαννίδης.